Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Insta Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α, ναι, κάναμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Πού είσαι, είσαι στον κόσμο μου τώρα? Εγώ είμαι στον κόσμο σου και είμαι πίσω σου. Πάνω στο ντουβάρι. Δεν με βλέπεις, ρε ντουβάρι? Όχι, νάτος. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Μας πήρε μόνο μισή ώρα. Μόνο μισή ώρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να συγχρονίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Να μπούμε σε πάρτι, να μιλάμε στο PlayStation 5, ξέρω εγώ, και συγχρόνως να γράφουμε το Elgato που έχω. Και τη φωνή του Jim, και τη δικιά μου φωνή, και τη φωνή του παιχνιδιού, όλα μαζί. Οπότε είμαι καλωδιωμένος αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ξεχωριστά ακουστικά για Discord, ξεχωριστά ακουστικά για ήχο παιχνιδιού και. Ελπίζω να βγει ωραίο το βιντεάκι, οπότε αποφασίσαμε να μπούμε με τον Jim να παίξουμε έτσι Elden Ring, ο οποίος το έχει προχωρήσει. Έχει γύρω στις 30 ώρες. Jim, πόσο έχεις? Εγώ... ναι, λόγω δουλειάς δεν το έχω κάψει κιόλας, αλλά έχω κάπου στις 30 κάτι ώρες. Ωραία. Ήδη. Σίγουρα πάνω από μένα, εγώ έχω γύρω στη μία ώρα, οπότε δεν έχω ιδέα τι κάνω. Αυτός είναι ο Jim, αυτός είμαι εγώ. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Οδήγα, φύγαμε. Καταρχήν να πω ότι είδατε. Πάμε να φύγουμε λοιπόν. Θα σου εξηγήσω καταρχήν τους μηχανισμούς των Souls. Okay. Όλα είναι στο lock. Πρέπει να μάθεις να παίζεις με lock. Με το δεξί joystick, το R3 ουσιαστικά, άμα το πατήσεις πάνω, να π.χ. πάμε σε αυτόν εδώ τον εχθρό. Α, μπράβο. Άσον σε μένα, τον έχω. Κάνει lock. Και ξεκίνας πάμε αρένα. Αρένα. Ωραία, φίλε, τον ξέσκισα. Αυτό είναι. Ωραίος. Τα souls είναι πανεύκολα. Λοιπόν, επίσης κάτω δεξιά βλέπετε ότι έχω 2 εκατομμύρια και κάτι ψηλά ψυχές. Δεν ξέρω πώς απέκτησα, μου τις έδωσε ο Jim, εντάξει. Ρούνους, θα πάμε να αναβαθμιστώ. Ρούνους, παιδιά, όχι ψυχές. Δηλαδή, ποιος είπε ψυχές? Φύγαμε. Λοιπόν, πάτα το κύκλο πατημένο για να τρέχει, γιατί το είδα στο πρώτο βιντεάκι που έκανες και δεν μου άρεσε. Λέω, δεν σκέφτηκαν πώς πρέπει να τρέχει ο τύπος. Okay. Λοιπόν, να τσακίσω και αυτόν, μπορώ. Πήγαινε σε crouch από πίσω του. Θα σου μάθω να κάνεις. Έχει και stealth attack. Okay. Θα πας, έλα σε αυτόν εδώ και πήγαινε σε crouch από πίσω κολλητά, μην αγχωθείς. Κόλλε από πίσω του και κράτα το, πάτα το αρένα. Περίμενε, πώς κάνει crouch? Με το L3. Α, μπράβο. Ωραία, πατάω lock on και πατάω αρένα. Πατάω αρένα. Αυτό είναι το backstab. Backstab. Γιατί ζει? Γιατί είσαι αδύναμος. Γιατί έζησε? Α, είμαι αδύναμος ακόμα. Okay. Επίσης, Χ και αρένα ή R2 έχει jump attack. Ναι, αυτό το πρόσεξα. Okay. Λοιπόν, άμα κρατήσεις το δέλτα πατημένο και το αρένα, αυτό δεν το χρειάζεσαι βέβαια ακόμα, απλά για να το δεις, κάνει two hand και κάνεις περισσότερο damage. Okay. Και επίσης τώρα, όταν είσαι two hand, πάτα πάλι two hand το δέλτα και το αρένα. Ωραία, το πάτησα. Κράτα το L2. Και μετά βάρα R2. Αυτό είναι spell, ουσιαστικά. Το κάθε όπλο έχει το δικό του spell. Μπορείς να βάλεις διάφορα spell. Με εφέ πάνω, όχι αυτό μόνο. Λοιπόν, το κάθε spell που κάνεις όμως, καταναλώνει το mana, το μπλε πάνω. Το mana είναι ένα bar, ωραία. Που το αναπληρώνεις με τα flasks, όχι το crimson tears. Anyway. Ναι. Με το άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λένε, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ. Κερούλιαν. Μπράβο. Και καλά, με το δράκο το κάνεις use. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε λίγο στα παιδιά τι θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Απλώς μου το έστειλαν το Elden Ring και θέλω να το απολαύσω λίγο. Απλώς δεν είμαι σολάς, ας πούμε. Ψοφάω κατευθείαν, με ξέρετε. Οπότε είπα να μπει ο Jim, να κουβαλήσει λίγο, να μου εξηγήσει τα βασικά. Και γιατί όχι, επί ευκαιρίας να δείτε το βίντεο όσοι, ξέρω εγώ, είστε σαν και εμένα, δεν ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι. Jim, τσάκισε τον, γιατί με κοιτάει περίεργα. Λοιπόν, οπότε, αυτό το παιχνίδι, να πω λίγο κάτι. Δεν έχει καμία σχέση, μάλλον στους μηχανισμούς έχει πολλά κοινά μαζί με τα υπόλοιπα Dark Souls, Bloodborne, Soulsborne γενικά, όσοι ξέρουν. Αλλά το Open Ωραία, World που έχουν... Sorry, εν τω μεταξύ εμείς θα καθαρίσουμε αυτό το camp εδώ πέρα. Ναι. Θα Ωραία, κάνουμε πάνε. Εδώ ένα clean λίγο τον καταβλισμό. Το Open World ήθελα να πω, ναι. Που έχει σαν παιχνίδι, το πάει σε ένα νέο level. Okay. Έλα λίγο να καθαρίσουμε εδώ, θα εξηγήσουμε μετά τι εννοώ.
Εξήγα συγχρόνωσε. Να σε δω. Εγώ, τι γίνεται. Τι γίνεται. Όλα τα παιχνίδια. Έχουμε δει πολλά open world παιχνίδια. Αλλά τον ναι. κόσμο. Jim! Τον κόσμο Jim! Που έχουν τα Dark Souls σε open world δεν τα έχουμε δει ποτέ. Οκ. Okay. Jim, έχει κάτι λύκους. Jim! Άστο σε μένα, αγόρι μου! Οκ. Okay. Φύγε πίσω, φίλε μου! Έλα εδώ να σου δείξω. Κάτσε αυτή. Τι έκανε. Oh, wow. Έχεις μεγάλο σπαθί, ε. Κάτσε εγώ να πιω τίποτα. Κάτσε να πιω τίποτα. Θα πιεις τα πάντα, φίλε μου. Έλα πίσω, πώς φάμε έναν. Οκ, okay, πώς του σπάς την ασπίδα. Λοιπόν, με jump attack συνήθως και R2. Οκ, okay, jump attack και R2. Αστόχησε ρε. Α, πρέπει να κάνεις λοκόν. Jim, θα πεθάνω. Αν πεθάνω τι γίνεται. Αν πεθάνεις πρέπει να με ξανακαλέσεις φίλε μου. Καθάρισε τους μόνο σου. Πάσω σε μένα φίλε μου. Ναι. Λοιπόν, καλύτερα. Αυτή εδώ είναι και καλά πιο ψηλό tier εχθροί. Οκ. Okay. Δώσ' του ρε, κάτσε να του δώσω κι εγώ καμία. Ωραία. Εγώ τον τσάκισα. Είσαι ο καλύτερος, Πώς μαζεύω flask Crimson Tears. Λοιπόν, αυτά τα flasks είναι στάνταρ μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να βρεις κάποιους σπόρους ουσιαστικά okay. Που τους έχει κάποια δέντρα γύρω γύρω στο χάρτη και να τα δώσεις σε έναν NPC, σε έναν χαρακτήρα του παιχνιδιού για να στα ανεβάσει. Σαν merchant ας το πούμε. Οκ. Okay. Αχα. Ο οποίος θα τον ανακαλύψει σε λίγο, φίλε μου. Έλα εδώ. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Ναι, πες. Ότι γενικά τα παιχνίδια, τα Soulsborne, ένα από αυτά είναι και το Elden Ring, όσο level και να ανεβείς, η δυσκολία παραμένει. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι αν έχεις πολλά level θα είσαι ανίκητος. Ο χαρακτήρας δεν γίνεται OP με λίγα λόγια. Δεν γίνεσαι, όχι ποτέ. Είναι στο χέρι σου να μάθεις να παίζεις. Οκ. Okay. Ωραία. Έχεις κλειρίσει ένα χωριό. Έλα εδώ φίλε μου. Περίμενε, είναι ο Crimson Tears. Ωραία, έλα εδώ, κατέβα εδώ κάτω. Περίμενε, εδώ είναι. Περίμενε. Crimson Tears, δεν ανεβαίνει. Το τέρμα κόκκινο επάνω είναι η υγεία μου φαντάζομαι. Ναι, έχουν τελειώσει μάλλον. Έχουν τελειώσει. Ωραία, δεν πειράζει. Έλα εδώ κάτω. Έρχομαι εδώ κάτω. Γενικά οι καταβλισμοί να ξέρεις. Πάει λίγο σπαστικά το κόπ από ό,τι φαίνεται, στη κονσόλα. Δηλαδή σε βλέπω να τηλεμεταφέρεσαι λίγο. Είναι το ping γενικά του ίντερνετ μου τώρα. Α, οκ. Πατάω open. Όπου βλέπετε καταβλισμού στο παιχνίδι και εσύ ROM, να ξέρεις φυλάνε, υπάρχουν γιατί φυλάνε κάποια αντικείμενα, ουσιαστικά, όπως αυτό εδώ. Okay. Αυτό θυμάμαι καλά είναι Ash of War. Ash of War, Storm Stomp. Τι είναι αυτό? Ωραία. Λοιπόν, το Snowstorm είναι ένα. Σαν αυτό, π.χ. εγώ έχω αυτό το spell. Αυτό το Ash of War στο όπλο μου. Αχα. Εσύ έχεις πάρει ένα άλλο, το οποίο θα το βάλεις μόλις καθίσεις, εκεί που κάνεις rest. Μπορείς να το βάλεις. Okay, θα μου τα πεις σε λίγο. Η ενέργειά μου πώς ανέβηκε, γιατί είμαι μια σταλιά. Η ενέργειά σου θα έρθεις εδώ πάνω. Πρέπει να βρω Crimson Tears, Crimson Tears τώρα δεν μπορείς να βρεις. Υπάρχουν κάποιοι εχθροί που σου αναπληρώνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει εδώ πέρα. Oh, okay. Ακολούθησε με να σε πάω σε ένα μυστικό πέρασμα. Τους φάγαμε όλους νομίζω. Ωραία τους. Ένας ακόμη έμεινε. Πού είναι το σάσο σε μένα. Όχι φάτωνα. Πώς και μην πεθάνεις. Φάτω μια σταλιά είμαι φάτωνα. Πώς του ρε. Ναι ρε. Ανέβα εδώ πάνω φίλε μου. Αυτός εδώ φιλούσε κάτι. Α, φιλούσε κάτι, open, okay. Αλλά δεν θυμάμαι τι. Pick up item. Flail. Ένα όπλο. Ωραία. Ένα στρογγυλό με καρφιά είναι αυτό. Ναι. Εσύ ο χαρακτήρας που έχεις γενικά για Souls για αρχή δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι πιο δύσκολος από ότι αυτός που έχω εγώ. Α, τέλεια. Αυτός που έχω εγώ είναι Warrior. Ναι, παιζα φίλε μου. Εγώ τι πήρα. Ποιος είναι ο δικός μου. Εσένα είναι ουσιαστικά σαν ασασίνος.
Είναι για παίχτες που γνωρίζουν από το παιχνίδι και ασχολούνται πάρα πολύ με τα backstabs, τα πάρη, δηλαδή να σε βαράω και να κάνεις με την ασπίδα απόκρουση. Πιο γρήγορος χαρακτήρας. Μα είναι αυτή η ασπίδα τώρα. Σαν πίτσα είναι μικρούτσι, κύριε φίλε. Τι είναι αυτό. Okay. Well, τι κάνουμε τώρα. Εδώ κάπου εδώ, επειδή έτσι λειτουργεί το παιχνίδι, φεύγω εγώ από τον κόσμο σου, εσύ θα καθίσεις εδώ. Ωραία. Και τα υπόλοιπα θα τα δεις. Okay. Οπότε τα λέμε σε λίγο, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποια πράγματα και θα πάμε να πολεμήσουμε. Μου υποσχέθηκε τουλάχιστον ότι σήμερα θα πάρουμε εκδίκηση από τον boss που με σάπισε στο πρώτο επεισόδιο. Τον μανιακό με το άλογο που είχε από ό,τι φαίνεται πρόβλημα που πάτησα στα εδάφη του, okay? Λοιπόν, παιδιά μου καλά. Αναβαθμίστηκα λίγο, όπως βλέπετε η ζωή μου για κάποιο λόγο έχει φτάσει στην άλλη μεριά της οθόνης. Δεν ξέρω τι κατά μου έδωσε ο Τζιν. Αναβολικά. Πάρε και αυτό το λουλουδάκι. Πήρα αναβολικά, λουλουδάκι. Ποιο λουλουδάκι? Αυτό. Α, αυτό. Ναι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι για να κάνουμε craft items που θέλουμε για co-op. Ωραία. Ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε εκδίκηση από τον άλλο τον Motherflapper που με τσάκισε με το άλογο στο πρώτο βίντεο, okay? Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, ο Τζιν θα μας εξηγήσει λίγο, γιατί πραγματικά εγώ δεν έχω καταλάβει, όταν μπήκα να παίξω δεν ήξερα καν ποια είναι η πλοκή σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε Τζιν, πες και λίγο στα παιδιά που δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται το Elden Ring. Καταρχήν θα πω το εξής, όλα τα παιχνίδια πάλι της From Software δεν σου δίνουν το story, την πλοκή στα μούτρα, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου. Okay. Οπότε έκατσα εγώ με τη μούρλα που έχω με τα From Software παιχνίδια και βρήκα την ιστορία. Τώρα ακούστε να δείτε πώς έχει. Τι λέει. Η γη που βρισκόμαστε, περιοχή, όλο το map, να το πω έτσι, λέγεται Between Lands. Κάποτε υπήρχε, λέει, μία βασίλισσα. Έλα να κάνουμε τον κύκλο, Ρομ, δεν θα προλάβω να το πω όλα. Ναι. Απλά μαζεύω λουλουδάκια, μην τρέχεις. Πάμε χαλάρα τη βόλτα μας. Λοιπόν, λέει ότι κάποτε υπήρχε η βασίλισσα Μάρικα που κυριαρχούσε σε αυτή τη γη μαζί με τους 6 demigods, demigods, ήρωες, οι μύθεους, πες το πως θες. Οι μύθεους, ναι. Λοιπόν, τώρα ακόμη σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει δεν έχω μάθει τώρα τι έγινε, ποιος ή τι έσπασε το Elden Ring. Το Elden Ring ουσιαστικά ήταν ένα αντικείμενο, ένα δαχτυλίδι, το οποίο έδινε τη δύναμη σε αυτή τη βασίλισσα. Okay. Για να έχει τα πράγματα, λέει, σε μια ισορροπία. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιος έσπασε αυτό το δαχτυλίδι και τα θραύσματα από το δαχτυλίδι τα συλλέξαν αυτοί οι demigods. Και η βασίλισσα Μάρικα πέθανε επειδή έχασε τη δύναμή της. Την εκτελέσανε αυτοί οι demigods. Η Μαρίκα, ναι. Τώρα τι γίνεται. Εμείς παίζουμε ο Στάρνιστ, μια φυλή η οποία είχε αποκληρωθεί από αυτή τη γη. Δεν ξέρουμε το λόγο. Θα το μάθουμε προφανώς μέσα στο παιχνίδι. Και προσπαθούμε να εκτελέσουμε, να βρούμε όλους αυτούς τους demigods, να τους σκοτώσουμε και να πάρουμε τα θράψματα πίσω, ούτως ώστε να ξαναφτιάξουμε το Elden Ring και να γίνουμε εμείς οι Elden Lords. Να πάρουμε δηλαδή τη θέση της Μαρίκας. Να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια εγώ είμαι ο Φρόντο. Με λίγα λόγια είσαι ο Φρόντο, ναι. Okay. Για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ τώρα σε αυτά τα κατσίκια? Δεν ξέρω, πού είναι το boss, θέλω να πάρω εκδίκηση. Κάτι άλλο να προσθέσω, δεν ξέρω αν το έχεις δείξει εσύ στο πρώτο playthrough, αν το έχεις δει. Υπήρχε ένα μεγάλο χρυσό δέντρο. Ναι, είναι από τη σκανδιναβική μυθολογία το τέτοιο, το Yggdrasil. Λοιπόν, αυτό λέγεται σε αυτόν τον κόσμο. Φύση. Να, εδώ φαίνεται. Το Earth Tree. Λέγεται. Λοιπόν, αυτό το Earth Tree, η δύναμή του πήγασε από το Elden Ring. Όταν έσπασε, λέει, το Elden Ring, έχασε τη δύναμή του αυτό το χρυσό δέντρο, το οποίο έδινε εφορία σε αυτά τα εδάφη. Δηλαδή, υπήρχε ακόμη μεγαλύτερος πλούτος από φυτά, από ενέργεια στον κόσμο. Λοιπόν, όταν έσπασε το Elden Ring, άφησε κάποια χρυσή αύρα, ενέργεια, που όσο παίζεις, ειδικά τη νύχτα, θα τη δεις να αιωρείται αυτή η αύρα. Okay. Αυτή η αύρα αργότερα στο παιχνίδι θα δεις ότι σου επαναφέρει την ενέργεια σαν χαρακτήρα. Σου ξανανεβάζει την υγεία σου. Οκ. Okay.
Μέρη, τώρα μέσα στις άκρες, ελπίζω να καταλάβετε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να χαθείτε στον κόσμο αυτό για να καταλάβετε καλά την μπλοκή και να χαθείτε στον κόσμο. Ωστόσο, έχουμε μια αποστολή, Ρόμου. Ωστόσο, ναι, πρέπει να πάρουμε εκδίκηση από αυτόν. Πες μου τι θες να κάνω εγώ. Θες να σκοτώνω τα προβατάκια που είναι δίπλα, μπορεί να είναι δικά του και να βοηθάει. Δεν είμαι τόσο καλός, φίλε μου. Οκ. Okay. Περίμενε. Να δούμε εγώ λίγο να πόσο... κάνω κάτι. Βέβαια θα κάνεις. Μπορείς να κάνεις τώρα κι εσύ. Okay. Θα περιμένεις. Να ορμήξω, θα μου πεις πότε. Θα περιμένεις λίγο. Θα περιμένω, οκ, okay, θα περιμένω. Εγώ θα δώσω μάλλον την τελευταία πινέλια, παιδιά, γιατί εγώ πρέπει να πάρω εκδίκηση από αυτόν. Δεν το συγχωρώ με τίποτα. Αν θέλω κι εγώ λίγο δράση να έρθω. Όχι ακόμα! Οκ. Okay. Περιμένω. Θα με τσακίσει, νομίζεις, ε. Ναι. Θα, εάν χάσω, θα χάνω από το... Από το escape που κάνω, από το evade, το λάθος και με επιτυχία. Έχεις ρε παιδί μου stats, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλω να το ρισκάρω τώρα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Παιδιά, μετά από μισή ώρα, οπ, ένα πρόβατο, κάνει κουλτούμπες. Θες να ασχοληθώ με το πρόβατο ίσως, όχι έτσι. Καλύτερα θα ήτανε. Αν τυχαίες, μπορώ να κάνω κι εγώ. Μετά από ώρες αποφάσισα κι εγώ να έρθω. Τζιμ, το πάτσα μία ρε φιλέ, το πάτσα. Πόσο έκοψες? Πάνω μου πήδηξε. Έλα εδώ ρε. Το έχω. Έλα εμένα κυνηγάει, μπορείς να πας από πίσω του, τσακείς. Τώρα πάω εγώ. Άντε φίλε μου. Περίμενε, το τελευταίο χτύπημα θα είναι το δικό μου. Εγώ θα πάρω εκδίκηση. Τζιμ με πάτησε. Θα τον τσακίσω, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μια σταλιά είναι. Είναι πολύ κοντά. Και τα εδώ, ρε, φίλε, τι... Τον τσάκισε ο Τζιμ. Οκ, enemy fell. Δεν πειράζει, τον τσάκισε ο Τζιμ. Θα σε σκότωνε εκεί πέρα γι' αυτό. Θα σκότωνε, φίλε, έχασα όλη μου τη ζωή. Φώναξα ξαδέρφια και τον ξέσκισα. Εντάξει, άντε, γεια. Golden Halded, κάτι πήρα εγώ τώρα. Και ο Τζιμ έτσι απλά εξαφανίστηκε από το παιχνίδι. Εξαφανίστηκα. Έγινα στάχτη. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να μάθει να χτυπάει τους φίλους μου. Πόσα Crimson Tears πρέπει να πιω για να γεμίσω όλη αυτή την μπάρα. Εγώ νομίζω ένα Crimson Tear γεμίζει όλη την μπάρα, ρε φίλε. Κοίτα, όσο προχωράς βρίσκεις αντικείμενα που τα Crimson Tears ανεβάζουν το πόσο σε γεμίζουν. Αχα, okay. Δηλαδή κάνεις τα Crimson Tears συν. Πάει συν 1, συν 2, συν 3, όπως και τα όπλα σου. Τα αναβαθμίζεις. Δεν είναι έτσι. Βρίσκεις materials, τα κάνεις craft, ξέρω εγώ, και τα κάνεις συν 1, συν 2, συν 3. Κατάλαβα. Τζιμ, εγώ χαίρομαι που τώρα με ένα χτύπημα μπορώ να κατεβάζω προβατάκια, φίλε. Δηλαδή, βοηθάω κι εγώ μέσα σε αυτό το παιχνίδι, βοηθάω κι εγώ. Συνεισφέρω στο Elden Ring ως Tarnish. Και παιδιά, νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος. Ο σκοπός ήταν αυτός, να τσακίσουμε τον ποσάκι που μου έβγαλε στην αρχή του παιχνιδιού χωρίς να ξέρω τίποτα για το παιχνίδι και με ξέσκησε, εννοείται. Οπότε πήρα εκδίκηση. Την επόμενη φορά, εάν σας άρεσε βασικά, αφήστε σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια να με κουβαλάει ο Τζιμ και να μαθαίνουμε περισσότερα για τον κόσμο του Elden Ring. Την επόμενη φορά θα έχουμε να πολεμήσουμε πάρα πολλά ποσάκια, αν γουστάρετε, να εξερευνήσουμε dungeon κτλ. Θα θέλατε να δείτε τώρα να τρώει ξύλο, πιστέψτε με. Ναι, ισχύει. Δυστυχώς, ο τρόπος, από όσο μου εξήγησε ο Τζιμ, ο τρόπος που λειτουργεί το Elden Ring σε co-op είναι ότι μπορείς να καλέσεις ένα συμπαίκτη, ένα φίλο σου να παίξει για να σε βοηθήσει με ένα boss ή ένα dungeon. Κάτι τέλος πάντων. Πρέπει να υπάρχει μποσάκι τριγύρω. Εγώ νόμιζα ότι μπορείς να παίξεις όλο το παιχνίδι σε co-op. Κάτι το οποίο θα ήταν απλά φανταστικό. Έτσι. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι παιχνιδάρα, κοιτάξτε αυτό το κόσμο, έτσι. Είναι... Και όπως είδες σήμερα, πήρες και το άλογο και θα ήταν πολύ ωραίο να καλπάζαμε μαζί τις παιδιάδες, τα dungeon και ό,τι έχω δει παρακάτω. Όντως. Πήρα το άλογο, παιδιά, και το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Yes. Nice. Και κάνει double jump το άλογο, φίλε. Το αγαπώ. Δεν με νοιάζει, θέλω. Ας τρώω ξύλο, αλλά νομίζω, δεν ξέρω, μετά από μια ωρίτσα που παίξαμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, το αγάπησα. Θέλω να συνεχίσω να το παίζω και ας τρώω ξύλο. Καταλαβες, να το μαθαίνω.
Εννοείται, αγόρινα μου, είναι ό,τι καλύτερα αυτά τα παιχνίδια, σας τα έχω ξαναπεί. Νομίζω κολλάς, έτσι, απλά κολλάς. Χάνεσαι, να είστε καλά, παιδιά. Χάνεσαι στον κόσμο το όντως. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ για την προβολή. Κάντε ένα like λοιπόν, σας άρεσε. Μια εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε όποτε τα πούμε στο επόμενο. Γεια! Yeah.